Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην ΕΙΔΑΠ για να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, όμως αυτή τη φορά έχει μια ιδιαίτερη συμβολική αξία. Πρώτον, διότι βρισκόμαστε στη διαδικασία εν εξελίξη ενός σχεδίου ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αγαθού που είναι το νερό, και της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ, παρά το γεγονός ότι σε όλους είναι γνωστό ότι στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν πάρει ήδη απόφαση, δεν έχει καθαρογραφεί, η οποία είναι απολύτως σαφής και καταλήγει στο πόρισμα, στο συμπέρασμα, ότι η μεταβίβαση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ στο ΤΑΙΠΕΔ είναι μια διαδικασία πέρα και έξω από το Σύνταγμα της χώρας. Διότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό που δεν μπορεί να είναι εμπορεύσιμο. Και από αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη αξία το πανό εδώ των φίλων της Ανοιχτής Πόλης, ένα σύνθημα και των εργαζόμενων της ΕΙΔΑΠ, ότι δεν μπορείς να πουλήσεις κάτι που δεν σου ανήκει. Η δεύτερη όμως, ίσως σημαντικότερη συμβολική αξία, ότι βρισκόμαστε 10 μέρες σχεδόν πριν από μια κρίσιμη αναμέτρηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποψήφοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ο υποψήφιος και νυν δήμαρχος της Αθήνας ο κύριος Καμίνης και ο υποψήφιος και νυν περιφερειάρχης της Αττικής ο κύριος Γουρός, αποφεύγουν να πάρουν θέση, αποφεύγουν να δεσμευτούν, αποφεύγουν να συζητήσουν το κρίσιμο αυτό θέμα που αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζουν στο Λεκανοπέδιο, στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας και στο Δήμο της Αθήνας. Και εμείς σήμερα εδώ θέλουμε να αναδείξουμε στους συμπολίτες μας, στους κατοίκους της πρωτεύουσας, ότι αν στις εκλογές αυτές δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους του πολιτικού κατεστημένου που βοήθησε τη χώρα, στους εκπροσώπους των μνημονιακών πολιτικών, να συνεχίσουν για άλλη μια θητεία, τότε οι διοικήσεις που θα ασκήσουν και η πολιτική τους θα είναι μια πολιτική συνένεσης στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και ιδιαίτερα του δημόσιου αγαθού που είναι το νερό. Με δύο λόγια, αποφεύγουν να πάρουν θέση, διότι ήδη έχουν συνενέσει με τα συμφέροντα της διαπλοκής και με την κυβέρνηση που μας κυβερνά, προκειμένου να ξεπουληθεί η ΕΙΔΑΠ και οι πολίτες της Αθήνας να πούνε το νερό νεράκι. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα εντάχει να σας μεταφέρω μία εμπειρία την οποία φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς τη γνωρίζετε. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πρωτεύουσες, όπου τη δεκαετία του 80 ή του 90 υπήρξαν ανάλογα εγχειρήματα, ιδιωτικοποίησης δηλαδή της ίδρευσης του νερού, τα εγχειρήματα αυτά στέθηκαν με απόλυτη αποτυχία. Στη Βρετανία, η περίοδο της Θάτσερ, μετά από την ιδιωτικοποίηση των δικτύων ίδρευσης, είχαμε το φαινόμενο της αύξησης των τιμολογίων κατά 250%. Στο βάθος της 15ετίας. Αποτέλεσμα, χιλιάδες νοικοκυριά να αναγκάζονται να κόψουν την παροχή νερού και να ζουν δηλαδή κάτω από συνθήκες αθλειότητας. Η ιδιωτικοποίηση του νερού σημαίνει αύξηση των τιμολογίων, η ιδιωτικοποίηση του νερού σημαίνει επιβλαβής και επισφαλής συντήρηση της ποιότητας του νερού, διότι οι ιδιώτες έχουν ένα μόνο σκοπό, το κέρδος. Η ιδιωτικοποίηση του νερού σημαίνει επιστροφή στην εποχή του Ουγγό και των αθλείων. Σημαίνει εξαθλίωση των περισσότερων νοικοκυριών του τόπου μας και της πόλης μας, που αντιμετωπίζουν μάλιστα τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, με μια ανεργία να πλησιάζει και να υπερβαίνει στα επίσημα καταγεγραμμένα μεγέθη το 30%. Στην Γαλλία, όπου υπήρξε αντίστοιχη ιδιωτικοποίηση, ιδιωτικοποιήθηκε στην δεκαετία του 80 και του 90
ένα μεγάλο μέρος του δικτύου και εκεί διαπιστώθηκαν μεγάλοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγιεινή. Και στις δύο αυτές χώρες οι ιδιωτικοποίησεις υποχώρησαν. Κυβερνήσεις κατά από την πίεση των πολιτών αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο το σημαντικό αυτό αγαθό για την επιβίωση όλων μας, σε δημόσιο έλεγχο την ίδρυυση, σε δημόσιο έλεγχο το νερό που πίνουμε. Στη Γερμανία, στη χώρα του κυρίου Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ, η ίδρυυση είναι υπό δημόσιο δημοτικό έλεγχο. Σε ποιες χώρες λοιπόν προχωρούν διαδικασίες ιδιωτικοποίησης αυτού του δημόσιου αγαθού? Μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου, σε χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής, και εκεί είχαμε μεγάλες συγκρούσεις. Κυβερνήσεις έπεσαν. Στη Βολιβία το μεγάλο κίνημα για την υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού του νερού έφερε στη διακυβέρνηση τον Εύα Μοράλες. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο την ατζέντα της καθημερινότητάς μας. Είναι κρίσιμο, είναι κομβικό, όσο και αν δεν θέλουν να το θέσουν στη συζήτηση, διότι φοβούνται να πάρουν θέση τόσο ξεκάθαρα ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, στη δημόσια υγεία. Φίλες και φίλοι, εμείς θέλουμε να πούμε ένα πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη, το κίνημα για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΑΤ, του νερού της πόλης, έχει πάρει διαστάσεις, ένα παλαϊκό κίνημα, υποστηρίζεται όχι μονάχα από τους εργαζόμενους στην ΕΙΑΤ, από τους πολίτες, από τα προοδευτικά κόμματα, φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από την Εκκλησία. Θέλω να σας πω ότι εκεί, μετά από μεγάλη πίεση, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Δημοτικά Συμβούλια της Ευρύτερης Περιφέρειας αποφάσισαν στις 18 του μήνα, έξω από τις κάλπες για την εκλογή Δημάρχων και Περιφερειακών, να στηθεί κάλπη ώστε ο λαός της Θεσσαλονίκης να γνωμοδοτήσει σε ένα δημοψήφισμα για το νερό. Στην Αθήνα, η διοίκηση του κύριου Καμίνη δεν αποφάσισε κάτι παρόμοιο. Στην Αθήνα όμως και στην περιφέρεια της Αττικής, δημοψήφισμα για να σωθεί το δημόσιο αγαθό του νερού θα είναι η ίδια η κάλπη για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Και οι πολίτες της Αθήνας πρέπει να γνωρίζουν. Κάθε ψήφος στις δημοτικές παρατάξεις, στη δημοτική παράταξη της ανοιχτής πόλης και στην περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωής, κάθε ψήφος στο Γαβρίλ Σακελαρίδη και στη Ρένα Δούρου θα είναι και ψήφος για να σώσουμε το δημόσιο αγαθό του νερού και να διώξουμε από τη διοίκηση της πόλης και της περιφέρειας αυτούς που 4 χρόνια τώρα ομνίουν στις μνημονιακές πολιτικές, αυτούς που εκπροσωπούν το παλιό, το διεφθαρμένο, το κατεστημένο, το διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα που θέλουν στο πρόσωπό τους να επιβιώσει για μια ακόμα πενταετία στην πόλη μας. Εμπρός! Λαέ, μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμπρός, λαέ, μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμείς καταλαβαίνουμε γιατί ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Γουρός κρύβονται. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν παίρνουν θέση. Ο κύριος Καμίνης ήταν ένας συνήγορος του πολίτη και μετετράπη τα τελευταία 4 χρόνια σε συνήγορο των μνημονιακών δυνάμεων. Και οι δυο είναι οι εκλεκτοί του κυρίου Βενιζέλου που σήμερα καταραίει και έχουν κάθε λόγο να κρύβονται και να κρύβουν το γεγονός ότι είναι οι εκλεκτοί του κυρίου Βενιζέλου. Ο αθηναϊκός λαός, ο λαός της Αττικής όμως, θα δώσει απάντηση οριστική στις 18 και στις 25. Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο πριν δώσω τον λόγο στον Γαβρίλη. Ο Γαβρίλης είναι ένας νέος άνθρωπος, τεχνοκράτης, γνώστης, ικανός, αποφασισμένος όμως να συγκρουστεί με αυτό το κατεστημένο που μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Θέλω να σας πω ότι διαισθάνομαι πως το αποτέλεσμα που θα φέρει η Ανοιχτή Πόλη και ο Γαβρίλης στις 18, που θα τον φέρει στο δεύτερο γύρο και κυρίως στις 25, θα είναι η μεγάλη ανατροπή, θα είναι το μεγάλο σοκ
στο σύστημα της διαπλοκής και στο πολιτικό σύστημα που καταραίει, διότι θα είναι από εκεί που δεν το περιμένουν. Η Αθήνα θα έχει δήμαρχο νέο και αριστερό που θα διεκδικήσει το δημόσιο πλούτο, τα δημόσια αγαθά, προς όφελος του αθηναϊκού λαού.